πιο πίσω. Αλλά όπως λέγαμε καλό και από μακριά, Πέγγι μου, καλό χειμώνα και καλώς μας ήρθες. Εσένα αυτό, εντάξει, σε ταλαιπώρησε λίγο, αλλά έλειωσες. Η γαστροεντερίτιδα, ναι, λες, ναι, γιατί που με καθυστέρησε μία εβδομάδα. Ναι. Ναι, κόλλησα από τη μικρούλα μου και με ταλαιπώρησε αρκετά. Και εντάξει, επειδή θέλω να κρατάω μόνο τα θετικά, κρατάω ότι και το παιδάκι και εγώ είμαστε μια χαρά και με βοήθησε να δυνατίζω κιόλα. Πάντως αναρωτιέμαι τόσα χρόνια στη νύχτα. Είχες αρρωστήσει ποτέ? Ξέρεις γιατί? Γιατί σκέφτομαι ότι τελικά πιο ευάλωτος είμαστε όταν αρχίσουμε να αποκτάμε παιδιά και κολλάμε όλα αυτά τα παιδικά που λέω κι εγώ, αλλά αυτά μπορούν να σε ρίξουν εντελώς στο κρεβάτι σε σχέση με παλαιότερα που είμαστε μόνες μας, ελεύθερες και. Έχεις πολύ εντάξει, πέρασα και ένα κρύωμα, αλλά τότε, ναι, εκεί. Τότε μπορούσα η αλήθεια να προστατευτώ. Έτυχε κάποιες φορές, πολύ λίγες, να αρρωστήσω. Δεν αναγκάστηκα δηλαδή ποτέ να κλείσω ένα μαγαζί μια μέρα γιατί ήμουν άρρωστη. Μπορούσα άλλωστε να αντιμετωπίσω και τον πυρετό και οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζεται. Ναι, όχι, αυτό δεν παίζεται. Πρόσεχα πάρα πολύ. Γιατί ήμουν επαγγελματίας, γιατί δεν έπρεπε να αρρωστήσω. Αλλά η αλήθεια, όταν γίνεσαι μαμά, δεν μπορείς να προσέχεις. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Τι να πεις, δηλαδή, δεν παίρνω αγκαλιά το παιδάκι για να μην κολλήσω. Λες χαλάλι να κολλήσω όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Λοιπόν, τις παιδικές. Θέλω να μου μιλήσεις για αυτό που έχετε ετοιμάσει φέτος. Τι ακριβώς είναι? Πώς θα είναι το πρόγραμμα?